Είχαμε μια συνάντηση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και Κτηνοτρόφων. Κατατέθηκε ένας προβληματισμός αρκετά σοβαρός από πλευράς των αγροτών και θα έλεγα ότι ένας προβληματισμός που θα μας βοηθήσει σημαντικά για περαιτέρω επεξεργασία των θέσεων που ήδη έχουμε ως Υπουργείο ετοιμάσει, ούτως ώστε στην εντός των ημερών σχετική διαπραγμάτευση που θα κάνουμε για ζητήματα που αφορούν τον αγροτικό χώρο να είμαστε πιο έτοιμοι και θα έλεγα να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί, εποφελία βεβαίως του αγροτικού χώρου. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους εταίρους αλλά και από όλους όσους έχουν σχέση με τον αγροτικό χώρο είναι ότι εμείς θέλουμε τον αγρότη να συνεχίσει να καλλιεργεί το χωράφι του, τον κτηνοτρόφο να συνεχίσει να πηγαίνει στο στάβλο του στη στάνη, για την απλούστατο λόγο ότι θεωρούμε τον αγροτικό προϊόν, την αγροτική παραγωγή ως πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, όχι μόνο για την διασφάλιση της διατροφικής επάρκειας της χώρας μας, αλλά κυρίως γιατί έχει τη δυνατότητα να καταστεί ανταγωνιστικό στο διεθνές περιβάλλον, πράγμα που αν βλέπατε την εικόνα που βίωσα πριν λίγες μέρες στην έκθεση της Ανούγκα στη Γερμανία, θα διαπιστώνατε εκεί πέρα τι σημαίνει ελληνικό προϊόν ποιοτικό για τον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύουμε ότι και σε αυτή τη δύσκολη καμπή που περνάει ο αγροτικός χώρος θα σταθεί όρθιος και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Σχεδιάζετε πιο δίκαιη φορολόγηση, έτσι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες? Σχεδιάζουμε οπωσδήποτε, είναι ένα από τα ζητούμενα να υπάρξει μια διαφορετική μεταχείριση στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό, που αφορούν θα έλεγα την απάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που φέρνει η νέα συμφωνία. Θα βρούμε τη λύση. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε.